Όμερ, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πρέπει να σου πω πριν ξεκινήσουμε ότι πριν δύο εβδομάδες είχαμε εδώ πέρα στην Μοπή του Στέλιου του Μπουλιανίτη. Οπότε σε δύο εβδομάδες σε βλέπω και σένα να σε μπουγελώνουν. Να ξέρεις. Ήταν πάντως για το Στέλιο, επειδή το ζεις και εσύ από μέσα, ήταν κάτι το οποίο και του άξιζε, σίγουρα του άξιζε και του είχε ανάγκη, γιατί δεν είναι εύκολη χρονιά για αυτόν με όλα αυτά που του έχουν τύχει. Κορονοϊός, τραυματισμοί, ήταν πολλά. Σίγουρα. Ο Στέλιος είναι ένας πραγματικά δουλευταράς, ένας πολύ καλός παίχτης και χθες έκανε μια πραγματικά τρομερή εμφάνιση. Ήταν μια νίκη, Ομίρη, που όπως έλεγα και πριν, φαινόταν ότι ο Άρης πάει να την πάρει εύκολα προς το τέλος. Έγιναν διάφορα εκεί, αλλά δεν χάσατε το μυαλό σας. Δόθηκε τεχνική ποινή στο Γιάννη τον Καστρίτη, αλλά δεν χάσατε το μυαλό σας. Μείνατε συγκεντρωμένοι σε πολύ κρίσιμα λεπτά, έτσι όπως διαμορφώθηκε το μάτς και φτάσατε στην νίκη. Σίγουρα. Όταν υποβλήθηκε ο coach ο Καστρίτης, ήταν λίγο πιο δύσκολο να είμαστε συγκεντρωμένοι. Οι βοηθοί σίγουρα έκαναν τρομερή δουλειά. Μείναμε όσο πιο συγκεντρωμένοι γίνεται στο παιχνίδι και μπορέσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Ο φετινός Άρης, έχουμε δει, είναι πρώτα απ' όλα μια ομάδα που είναι γενική παραδοχή όλων, ότι παλεύει όλα τις τα παιχνίδια. Δηλαδή, βλέπεις τον Άρη, είτε κερδίσει είτε χάσει, το παλεύει μέχρι τέλους και είναι ελάχιστες φορές που έχει χάσει με μεγάλες διαφορές την φετινή σεζόν. Είναι και μια ομάδα η οποία κόντρα στα πολλά προβλήματα που έχει φέτος, το μικρό μπάτζετ, οι απουσίες που έχει ειδικά το τελευταίο διάστημα, την έχουμε δει να πετυχαίνει νίκες απέναντι σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Προμηθέας. Νίκες που δεν είναι απέναντι και σε όποιες και όποιες ομάδες, έτσι. Σίγουρα, εμείς σαν παίχτες αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία, να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι να το διεκδικήσουμε, να μπαίνουμε μέσα με ενέργεια και δεν μας νοιάζει ποιος είναι αντίπαλος, όπως και να είναι, εμείς θα μπούμε μέσα με ενέργεια και θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε. Επειδή, για να συνεχίσω αυτή την κουβέντα που κάνουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, επειδή είσαι και τους παίχτες που ζήσανε και την περσινή σεζόν και ζεις τον Άρη τα τελευταία χρόνια από μέσα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει φέτος? Και βλέπουμε τον Άρη πάλι με τα προβλήματά του, πάλι με μικρό μπάτζετ, αλλά πολύ διαφορετικό. Σίγουρα, αυτό που πιστεύω έχει αλλάξει είναι ότι επειδή όλοι είμαστε μικροί σε ηλικία και είμαστε όλοι κοντά στην ηλικία, έχουμε πολύ καλά αποδυτήρια που μας βοηθάνε πολύ αυτό. Έχουμε φοβερή σχέση όλοι οι παίκτες μας, προπονητές. Και διψάμε όλοι για την νίκη, έχουμε πολλή ενέργεια και αυτό βγαίνει και μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, είμαστε καλά, ζούμε. Εντάξει. Μια χαρά. Ο Γιάννης ο Καστρίτης, επειδή είναι και αυτός ένα νέο πρόσωπο, τη φετινή ζωή σε τι βαθμό έχει βοηθήσει? Γιατί φαίνεται ένας άνθρωπος πολύ δουλευταράς, χαμηλών τονών και που κρατάει τις ισορροπίες και αυτούς τους χαμηλούς τόνους. Σίγουρα, ο κότς του Καστρίτης μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μας έχει βοηθήσει να... Μας έχει δείξει βασικά πώς να παίζουμε άμυνα και πώς να βγάζουμε ενέργεια στο παιχνίδι και αυτό μας βγαίνει. Και αυτό μας γίνει και στην επίθεση. Η επίθεση βέβαια είναι καλή και σε έχουμε δει και σένα να κάνεις πολύ καλά παιχνίδια φέτος. Είναι όμως και η άμυνα του Άρη. Δηλαδή και σένα, είδαμε χθες, είχες, αν δεν κάνω λάθος, 4 κλεψίματα. Ο Άρης βγάζει πάρα πολύ και στην επίθεση. Έχει τις πολύ καλές στιγμές του, αλλά βγάζει πάρα πολύ ενέργεια στην άμυνα τη φετινή σεζόν. Σίγουρα αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την άμυνα. Να παίξουμε σκληρή άμυνα. Όπως είπαμε και πριν, επειδή είμαστε νεαροί στην ηλικία, να τους πιέσουμε, να πιέσουμε τον αντίπαλό μας και αυτό να μας δώσει εύκολους πόντους στο transition στην επίθεση. Για σένα, ένα παιδί που νομίζω ότι τα 20 δεν τα έχεις κλείσει ακόμα καλά-καλά. Όχι. Τον Νοέμβριο. Έχεις μπει τόσο μέσα σε μια ομάδα όπως είναι ο Άρης, που το brand, το μέγεθος, η ιστορία δεν αλλάζουν άσχετα με το αν είναι το budget μεγαλύτερο ή μικρότερο και έχεις μπει για τα καλά από πολύ μικρή ηλικία. Πώς διαχειρίζεσαι εσύ όλο αυτό? Σίγουρα στο να πες ένα τέτοιο τεράστιο σύλλογο για μένα είναι η τιμή. Με βοηθάνε πάρα πολύ οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές μου. Εγώ αυτό που έχω να κάνω να δουλεύω κάθε μέρα, να χαμηλώ το κεφάλι και να μπαίνω μέσα, να είμαι συγκεντρωμένος και να παίζω με ενέργεια. Επειδή έχεις βγει και εσύ από τις περίφημες, θα το πω, και το εννοώ με όλη τη σημασία της λέξεως, ακαδημίες του Άρη στο μπάσκετ που βγάζουν συνεχώς ταλέντα, αν εσύ μεγαλώνοντας μέσα στον Άρη και μέσα στις ακαδημίες του Άρη και κάνοντας το βήμα στην πρώτη ομάδα,
Είχες κάποιον άλλον παίκτη πρότυπο που είχε βγει από τις ακαδημίες του Άρη, γιατί θυμόμαστε και τον Βεζένκοφ και τον Κώστα τον Παπα-Νικολάου, τον Λευτέρη τον Μποχορίδη και άλλους παίκτες που έχουν βγει. Σίγουρα, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες είναι τρομερή. Εννοείται, του όλους αυτούς που είπατε και το Φλιώνη είχα... Και ο Φλιώνης, βεβαίως. Εγώ όταν έπαιζα παιδικό, αυτοί όλοι, ο Φλιώνης και ο Μποχορίδης, ο Παπα-Νικολάου και ο Φλιώνης και ο Μποχορίδης έπαιζαν τρικό σε όλη από την κερκίδα και ήταν και εμένα όνειρό μου να δουλέψω και να παίξω κι εγώ μια μέρα στον τρικό του Άρη. Υπάρχει τώρα το Σάββατο το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Είναι ένα δύσκολο ντέρμπι σε μια δύσκολη έδρα. Με τον Άρη να έχει καλό momentum και ο Ηρακλής βέβαια. Πολύ καλό momentum μετά την νίκη που πέτυχε. Σκέφτεστε αυτό το match ως μια ευκαιρία να μια ακόμα νίκη αποδείξεων όπως αυτή με τον Προμηθέα, με τον Παναθηναϊκό, εγώ θα πω με την ΑΕΚ. Εμείς θα κοιτάξουμε αυτό το παιχνίδι που σκητάμε όλα τα παιχνίδια, πάμε να το διεκδικήσουμε, πάμε να τα δώσουμε όλα, να ξεκινήσουμε την άμυνα και από εκεί πέρα ό,τι να γίνει θα γίνει. Σίγουρα σας αρέσει το γεγονός ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή νομίζω είναι στην 4η-5η θέση της βαθμολογίας. Βέβαια υπάρχουν ομάδες που έχουν λιγότερα παιχνίδια. Πώς το διαχειρίζετε όμως, έστω και έτσι, το να βλέπεις τη βαθμολογία και να βλέπεις ότι είσαι πέμπτος, νομίζω ότι είναι κάτι που σας δίνει όθηση και σας δίνει κίνητρο. Σίγουρα είναι μεγάλο κίνητρο αυτό και αυτό μας κάνει να διψάμε πιο πολύ για την νίκη και να παίρνουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε για να ανεβαίνουμε στη βαθμολογία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να μείνεις ταπεινός γιατί είσαι, ενώ ζεις μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση σε μια πολύ νεαρή ηλικία που άλλοι την ονειρεύονται, εσύ κρατάς πολύ χαμηλούς τους τόνους και για τον εαυτό σου και είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνεις έτσι σεμνός όπως είσαι πάντα και ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, υγεία, να πηγαίνεις καλά, να εξελίσσεσαι και μια μέρα επειδή ανέφερες τον Δημήτρη το Φλιώνη να σε αποκαλούν και σε ένα αρχηγό της ομάδας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πάνω απ' όλα υγεία και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Άμερ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.